από πόσα χρόνια ήρθατε ξανά στο γήπεδο? Μετά από 30-35 χρόνια. Έχει τόσο καιρό. Να μας πείτε πώς ξεκίνησε η καριέρα σας στον ΠΑΟΚ. Πώς ξεκινήσατε να φοράτε την ασπρόμαυρη φανέλα? Στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, καλά, ξεκίνησα από το χωριό μου. Πήγα στον Εδεσαϊκό, θα στην Τερφόρ. Ήμουνα φορ πάντοτε. Και στο χωριό, στον Εδεσαϊκό, θυμάμαι, ήμουνα και δεύτερο στον Τερφόρ. Δεύτερο σκόρερ μετά τον Αντωνιάδη, της Ξάθης. Τελικά ήρθα στο ΠΑΟΚ. Πώς ήρθα? Με πολλά βάσανα και... Γιατί είχατε μείνει έναν χρόνο εκτός... Θα σας πω. Όταν γύρισα στο ΠΑΟΚ, υπήρχε η περίπτωση του Κούδα, ο οποίος έφυγε στον Ολυμπιακό. Το δελτίο μου δεν ερχόταν με καμιά κυβέρνηση. Πήγαινα στον Παντελάκη, σχωρέθηκε τώρα, δεν πια. Τον έλεγα, γιατί στην ΕΠΟ μέσα εκεί ήταν όλοι από Ολυμπιακό, όλη αυτή η φάρα και η μάρα από την Αθήνα και τον Πειραιά. Και γίνεται κάποιο δικαστήριο και με κερδίζει ο Δεσαϊκός. Πήγα στον Παντελάκη, τον είπα, κύριε Παντελάκη, να φύγω, να πω στον Δεσαϊκό. Όχι, δεν θα βγεις πουθενά. Αυτό κράτησε επί ένα χρόνο. Πού βρίσκομαι? Εγώ στην αποστολή πήγαινα. Είχαμε τον προπονητή, τον Μπάγκαλο. Άμα το θυμόσαστε, ήταν ο Πάγκαλος. Με έπαιρνε στην αποστολή μου, πώς έρθει το δελτίο και παίξω. Τελικά δεν ήρθε το δελτίο, τελείωσε το πρωτάθλημα και στο ανώτατο το αθλητικό δικαστήριο, εκεί τελικά με κερδίζει ο ΠΑΟΚ και έμεινα στον ΠΑΟΚ. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή για σας? Στο πάω για... Αφού δεν μας αφήσαν να πάρουμε πρωτάθλημα και πήραμε ένα κύπελο και αυτό παίξαμε μπάλα, γιατί εκεί την ημέρα ο Κούδας ήταν το κάτι άλλο. Δεν τον έπιανε κανένας. Φτερωτός. Φτερά είχε, πετούσε. Και πώς έγινε η αλλαγή και από center four γίνατε τελικά center back? Από center four που πήγα center back. Ήρθα τελικά στον ΠΑΟΚ, κάνουμε προπονήσεις, είχαμε κάποιον Ούγγρο προπονητή. Τι Ούγγρος πρέπει να ήταν, Χόρβατ. Χόρβατ λεγόταν, ήταν καλός προπονητής. Και παίκτη στην ομάδα με την Εθνική Ουγγαρίας, αυτή η μεγάλη ομάδα της Ουγγαρίας. Και βλέποντας, μια μέρα κάνουμε διπλό, εγώ παίζω με τη Β' ομάδα και έρχεται ο Χασιώτης, μου λέει, το Χασιώτη τον είπε ο Θεοφανίδης, βάλ τον Παπαδόπουλο στο τερπάκ να δούμε πώς θα πάει με τη Β' ομάδα. Ακριβώς έτσι όπως θα λέγω, έτσι είναι. Κάνω το διπλό, εγώ ήμουν άνετος, είχα τα γεράλματα, είχα σταματήματα, είχα την τρίπλα μου, γιατί έπαιζα φορ, σου λέω. Ό,τι ήθελα έκανα πίσω. Μόλις με είδε ο Χόρβατ, τι center back, το center back εδώ είναι. Εδώ βρίσκεται το center back. Και πραγματικά, από εκεί τη στιγμή, καθαρίστηκα center back. Έτσι έγινε. Αυτά τα χρόνια που παίξατε στον ΠΑΟΚ, ποιον άνθρωπο έχετε ξεχωρίσει? Σαν παίκτη ή σαν φίλο ή πώς να σου το πω τώρα. Εγώ σαν παίκτη για μένα ήταν ο Τορζανίδης. Δεν καταλάβαινε τίποτα το παιδί αυτό. Είχε τέτοια δύναμη που 90 λεπτά έτρεχε, 100 λεπτά έτρεχε. Αλλά αυτός που ήταν ο μαέστρος ήταν ο Κούδας. Δεν έτρεχε όμως.
ούτε και φαγές μπορέσει να επιδείξει, αλλά είχαμε και μπροστά δύο εξτρέμ, Ασλανίδη, Τερζάνη, Παρίδη, που ήταν πολύ δυνατοί. Σαν φίλο ποιον είχα, ποιον φίλο. Είχατε ξεχωρίσει, ναι. Ο καλός μου φίλος, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα πολύ, πολύ, πολύ παρέα με τους παίκτες, αλλά στο ξενοδοχείο που πηγαίναμε ή με τον Αρίστο κοιμόμουν ή με τον Μπέλη. Αλλά αγαπούσα πολύ τον Τερζανίδη, πήγαμε στο χωριό του, καθίσαμε, τα είπαμε και είναι καλό παιδί ο Τερζανίδης. Μας λίγο και την ευχή σας για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για μένα θέλει μεταγραφές ακόμη. Θέλει center back, θέλει center four, extreme, θέλει και ένα half. Θέλει 3-4 παίκτες. Παίζει πολύ αργό ποδόσφαιρο. Γιατί όσες φορές τον είδα στην τηλεόραση, δεν έρχομαι στο γήπεδο. Αυτό είδα από την τηλεόραση και αυτό σας λέω. Σήμερα καλός δίκος. Μόλις έκανε τις δύο αλλαγές, ανέβηκε πολύ ο ΠΑΟ. Τώρα το σκορ πόσο είναι. 3-2. Έχουμε να κερδίσει.